Στη συνάντηση παρουσία του Αντιδημάρχου συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης από τη Διεύθυνση Οδοποιίας και τα τμήματα εκτέλεσης έργων, έκδοσης αδειών και ελέγχου οδών, ενώ εκ μέρους των οργανισμών κοινής ωφέλειας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΕΠΑ, της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, της ΔΔΕ Κεντρικού Τομέα και της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της ΕΙΑΘ Αποχέτευσης, της ΕΙΑΘ Ίδρυυσης Βλαβών, της ΕΙΑΘ Ίδρυυσης, του ΟΤΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και του ΟΤΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κατά τη συζήτηση έγινε αλληλοενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν όταν εκτελούνται έργα από τους προαναφερθέντες οργανισμούς και ειδικότερα όσον αφορά την έγκαιρη ενημέρωση του Δήμου για τον χρόνο έναρξης των εργασιών. Επιπλέον επισημάνθηκε η ανάγκη αυστηρής στήρησης των κανονισμών στη λήψη μέτρων ασφαλείας και σήμανσης των έργων, καθώς επίσης η έντεχνη αποκατάσταση των τομών των οδοστρωμάτων. Στην ανάγκη να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα προβλήματα και οι οχλήσεις των κατοίκων από τις απαραίτητες εργασίες που πραγματοποιούνται στο κέντρο και άλλες περιοχές της πόλης, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος, κ. Ανδρέας Κουράκης, και πρόσθεσε: «Επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη ένα μοντέλο άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και όλων των εμπλεκομένων φορέων. Στόχος μας είναι να γίνονται όλα τα έργα έγκαιρα και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ώστε οι δημότες μας να μην ταλαιπωρούνται από τις κακοτεχνίες και τις καθυστερήσεις». Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η περαιτέρω στενή συνεργασία όλων των φορέων με το Δήμο Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με την καθιέρωση άμεσης επικοινωνίας, κόκκινη γραμμή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με τους οργανισμούς που εκτελούν έργα για την πρόληψη ατυχημάτων και την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας στις οδούς και τα πεζοδρόμια της πόλης. Η συνεργασία επίσης μεταξύ των οργανισμών κοινής ωφελίας και της Διεύθυνσης Τοπογραφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση του διαδικτυακού χαρτογραφικού πόρταλ του Δήμου Θεσσαλονίκης GIS με τα δίκτυα των οργανισμών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή βάση δεδομένων που θα διευκολύνει την ενημέρωση και θα εξασφαλίσει την έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση των έργων υποδομών.